λέει για το νέο εσύ, που δεν είναι βέβαια τόσο νέο, είναι παλιό και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που ουσιαστικά μιλάει για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για γιατρούς οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να κάνουν απογευματινά ιατρία, και βέβαια για τα βαρέα και ανθυγινά, πάλι φέρνει το κοινωνικό αυτοματισμό, κόβοντας από άλλες ειδικότητες και δίνοντας σε άλλες, ή για τους 16.000 συμβασιούχους που έχουν δώσει τη ζωή τους, αυτό που κάνει με τη μοριοδότηση είναι να πετάει ουσιαστικά το 50% έξω. Ξέρουμε τι θέλουνε. Θέλουνε νοσοκομεία επιχειρήσεις. Και δείτε και το νοσοκομείο της Σαντορίνης, αλλά και αυτό που διαφημίζουν εδώ, το παιδιατρικό στο Φίληρο. Νοσοκομεία τα οποία ουσιαστικά θα λειτουργούν με τα δικά μας έσοδα-έξοδα, που θα είναι με ανταγωνισμό, και μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό θα είναι και οι δικές μας οι μισθοδοσίες. Αυτό όμως είναι στο χέρι μας να μην το επιτρέψουμε. Από την άλλη, χιλιάδες συνάδελφοι που εδώ και χρόνια δίνουν τη ζωή τους μέσα στο ΕΣΥ είναι σε αναστολή. Και είναι σε αναστολή όχι γιατί θέλουν να τους προστατεύσουν, γιατί ουσιαστικά είναι η άρση της μονιμότητας. Για όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητα. Το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν αυτό που μπήκε μπροστά στον COVID. Οι συνάδελφοί μας δώσαν τις ζωές τους. Ο ιδιωτικός τομέας έκλεισε την πόρτα, γύρισε την πόρτα, αλλά ουσιαστικά θησάβρισε. Θησάβρισε πάνω στην ανάγκη του κόσμου να βρει χειρουργία. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά, και για όλα αυτά που μας λένε και για την ενεργειακή κρίση που τη ζούμε στο πετσί μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το κίνημα. Ένα κίνημα το οποίο όμως θα έχει στόχο στην αιτία. Στην αιτία αυτού που είναι το ίδιο το σύστημα που μας καταπιέζει και μας φέρνει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, για αυτά και για άλλα πολλά σας καλούμε 26 του μηνός το Σάββατο, 12 η ώρα, στο συλλαλητήριο στο Άγαλμα Βενιζέλου, για να τους δείξουμε ότι τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Χαιρετίζει τους χιλιάδες υγειονομικούς που σήμερα κινητοποιούνται και απεργούνται ενάντια σε αυτή την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, ενάντια στην υποστελέχωση, ενάντια στην υποχρηματοδότηση, ενάντια στο να χαθούν κι άλλες ανθρώπινες ζωές. Και καλεί τους εργαζόμενους που σήμερα βρίσκονται εδώ και όλο το λαό της Ελλάδος μέσα από τα σωματεία του να κλιμακώσει και να πάρει μέρος στο μεγάλο συλλαλητήριο 26 Φλεβάρι εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους στο Άγαλμα Βενιζέλου 12 το μεσημέρι, ακριβώς για να πρωτοφωνάξει ότι οι ανθρώπινες ζωές έχουν αξία. Για μας οι ανθρώπινες ζωές μετράνε. Δεν θα τους επιτρέψουμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Σήμερα το νοσοκομείο της Ράμας δίνει αποφασιστικό δυναμική παρουσία έξω από την τέταρτη ύπα. Ήρθαμε εδώ οι συνάδελφοι, γεμίσαμε ένα λεωφορείο, απεργήσαμε και συμμετέχουμε στην κινητοποίηση ακριβώς για να σπάσουμε την τρομοκρατία, να σπάσουμε τον φόβο, να μην σκύψουμε το κεφάλι. Γιατί αν σκύψουμε συνάδελφοι το κεφάλι, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, οι ασθενείς μας μέσα στα νοσοκομεία, για αυτούς που πονάμε, δεν είναι υγειονομική μία συντεχνία. Οι υγειονομικοί δεν σκέφτονται για την υγεία των γονιών μας, των παιδιών μας, των εργατών αυτής της κοινωνίας. Είμαστε ένα νεοσύστατο σωματείο που καταφέραμε να το δημιουργήσουμε μέσα σε αντίξωες συνθήκες, όπως και εργαζόμαστε μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Είμαστε εργαζόμενοι που καλύπτουμε το προσφυγικό και εργαζόμενοι στη σκόμη. Αυτοί οι άνθρωποι που στήριξαν μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες όλη την κατάσταση μέσα στην πανδημία, που συνεχίζουν να είναι κάτω από εργασιακούς τραυματισμούς, να μην ανανεώνουν τις συμβάσεις, να συνεχίζουν να μην παίρνουν τα αυτονόητα ρεπό, να μην αναγνωρίζονται οι αργίες, να υπάρχουν από τη διοίκηση μια σειρά από τραυματισμούς για να μην συμμετέχουν σε
σωματείο και εργασιακές κινητοποιήσεις. Δουλεύουμε κάτω από συνθήκες αντίξωσης τόσο στο προσφυγικό, μέσα σε κρύο, χωρίς συνθήκες κατάλληλες εργασίας, όπως και στη Σκόπη, μέσα στο κρύο, χωρίς ρέστη, χωρίς οτιδήποτε έχει σχέση με στοιχειώδη υποτεχνική υποδομή. Ξέρουμε ότι ο αγώνας αυτός θα είναι μακρύς, θα είναι επίπονος. Ωστόσο, εμείς σε όλη μας τη ζωή έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε. Δεν θα στεκόμαστε απλά δίπλα σας. Θα είμαστε μαζί σας και για το πρόβλημα του δημόσιου σύστηματος υγείας και για τα μισθολογικά και για τα προβλήματα της παιδείας και για όλα αυτά που στον 21ο αιώνα αφορούν τη ζωή μας. Τη ζωή που θα πρέπει να έχουμε και όχι αυτοί που προσπαθούν να μας συμβάλλουν.